Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που μιλάμε για το ασφαλιστικό, κάθε φορά που μιλάμε για το συνταξιοδοτικό και για το εργασιακό μας ζήτημα, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας έχουμε το μείζον ζήτημα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γερνάει, είναι που δεν έχει νέους, έχει χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, η υπογεννητικότητα μαστίζει το έθνος και αυτό είναι ίσως και η ρίζα όλων των προβλημάτων. Θα τα ακούσετε πάντως και στις αναφορές της συζήτησης που θα έπεται. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι τιμή για την εκπομπή να φιλοξενεί σήμερα τον κύριο Μιχάλη Γκιόκα ή Γκιόκα. Το σωστό είναι Γκιόκας, αλλά έτσι όπως γράφεται, ίσως οι Αμερικανοί να το προφέρουν και Γκιόκας, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της ιατρικής και της βιολογικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τον ακούσουμε. Γιατί? Καταρχήν έρχεται από τις Βρυξέλλες, όπου και έδωσε μια πολύ σημαντική διάλεξη για αυτό το θέμα. 4 χρόνια ερευνά το δημογραφικό της Ευρώπης και της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της δημογραφικής κατάστασης των Ισλαμικών Εθνών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Και για όποιον ενδιαφέρεται, στις 6.30 σήμερα στην Ένωση Συντακτών Ακαδημίας 20 θα μιλήσει για ένα άλλο μείζον θέμα, επειδή η υπόθεση της ενημέρωσης είναι σε τελευταία ανάλυση και αυτοεκπαιδευτική, η ανατομία της πολιτικής δύναμης των Ελληνοαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να πάει όποιος θέλει στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ακαδημίας 20 στις 6.30 σήμερα. Έχουμε όχι όσον θα απαιτούσε, ίσως μια μεγάλη παρουσία. Φεύγετε την Κυριακή, κύριε Γιώκ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Χρόνο στη διάθεσή μας. Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα πράγμα. Πώς σας ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να σηκωθείτε και να έρθετε εδώ και να μελετάτε 4 χρόνια το δημογραφικό της Ευρώπης και ειδικώς της Ελλάδας? Μάλιστα. Διάβασα το πόρισμα της Βουλής, το οποίο προήλθε από την εργασία της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Φεβρουαρίου 11 του 1993, μελέτησα το πρόγραμμα προσεκτικά και είδα ότι τούτη η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο, ότι η χαμηλή γεννητικό της και οι προβολές για το 2025, η διαρκής γύρανση του πληθυσμού και όλα τα επακόλουθα, όλες οι αρνητικές αντιδράσεις της χαμηλής γεννητικότητος θα έχουν πραγματικά πολύ σοβαρή επίδραση για την Ελλάδα. Αμέσως θέλω να σας πω, εάν η Ελλάδα ήταν στη θέση της Πορτογαλίας, από τη μία μεριά με τον Ατλαντικό ωκεανό και από την άλλη μεριά με την Ισπανία, δεν θα με βλέπατε σήμερα στο στούντιό σας, δεν θα ερχόμουν στην Ελλάδα, δεν θα είχα ξοδέψει 4 συναπτά έτη σε μία φρενήρη αναζήτηση λύσης του δημογραφικού ετούτης της χώρας. Πρέπει επίσης να σας πω, πολλοί μου είπαν ότι δεν γίνεται τίποτα με τους Έλληνες. Ότι και να πας στην Ελλάδα και να τους δώσεις ένα καλό πρόγραμμα, οι Έλληνες είναι ανεπίδεκτοι, έχουν αυτό που λέμε εμείς οι Αμερικανοί, I know it all attitude, τα ξέρουμε όλα, θα σε ζηλέψουν. Ξερόλες το λέμε εμείς τα ελληνικά. Ξερόλες τα λέτε εσείς, θα σε βρίσουν, θα σε ζηλέψουν κλπ. Κλπ. Για τα ελληνικά σας πιθανόν. Ήθιστε οι Ελληνοαμερικανοί όταν έρχονται εδώ να μην μιλούν αυτά τα ελληνικά? Τα ελληνικά μου, θέλω να σας προειδοποιήσω, έχω περίπου 40 χρόνια στην Αμερική, αλλά εγώ παρακολούθησα κλασικό γυμνάσιο, το γυμνάσιο Βίζας στα Μέγαρα, και επίσης πήγα στην ιατρική σχολή στην Αθήνα, και όταν έφυγα για μεταπτυχιακές σπουδές ήμουν επιμελητής στον Ευαγγελισμό Αθηνών και εξεπαιδεύθηκα με 3 πολύ διακεκριμένους γιατρούς στην Αθήνα, τον Διομήδη Κομνηνό, τον Μπάκαλο και επίσης τον Γαρδίκα. Μα έχω πλήρη συνέστηση ότι είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή να είστε εδώ. Ειλικρινά σας το λέω. Ξοδέψατε 4 χρόνια από τη ζωή σας. Πιθανόν και χρήματα. Πολλά. Πάρα πολλά. Και κάνατε αυτήν την έρευνα. Είναι προφανές ότι την κάνατε από ελληνικό φιλότιμο. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Παρότι 40 χρόνια Αμερικανός. Θέλετε να μας κάνετε μια πρώτη διαπίστωση του ποιο είναι το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα, μάλιστα, στην προοπτική του χρόνου? Μάλιστα. Γιατί όλοι μιλάνε για το μέλλον, τέλος πάντων. Μάλιστα. Είναι το εξής. Το τι έχει συμβεί σε τούτη τη χώρα είναι ότι ακολουθεί τη λεγόμενη δευτέρα δημογραφική αλλαγή της Ευρώπης, το οποίο σημαίνει μια στροφή από το βασιλέα παιδί με γονείς προς το βασιλικό ζευγάρι με 1 ή 2 παιδιά. Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα είναι στο καλούπι της προοδευτικότητας, του ατομικισμού, μακριά από τον αλτρουισμό, μακριά από την οικογένεια, τεκνοποίηση και όλες τις συναφείς έννοιες. Και αυτό έχει πολύ ισχυρές βάσεις, διότι οι Ελληνίδες τώρα
εργάζονται περίπου 40%. Διότι οι απαιτήσεις της οικονομίας είναι ισχυρές, η ζωή είναι ακριβή, τα παιδιά στοιχίζουν, πολλά φροντιστήρια, βιβλία κλπ. Επίσης ο οικισμός στην Ελλάδα, ιδίως στις πόλεις, δεν είναι πολύ καλός. Οι οικογένειες μένουν σε διαμερίσματα. Η κοινωνία σας δεν είναι παιδοκεντρική, δεν είναι φιλική προς τα παιδιά. Και παρόμοιο παράδειγμα αφορά την Ιταλία. Το ίδιο έγινε στην Ιταλία. Η περίφημη, η θρηλυκή ιταλική οικογένεια δεν υπάρχει πλέον. Γιατί? Οι Ιταλίδες πήγαν να δουλέψουν, γέρτισαν την ανεξαρτησία τους, δεν θέλουν να τη χάσουν, δεν τις κακολογώ. Οι άντρες προτιμούν οι γυναίκες να φέρουν στο σπίτι το paycheck, να φέρουν τα λεφτά στο σπίτι και προτιμούν, κάναν μια συμφωνία με τις γυναίκες για λιγότερα παιδιά, να έχουν τις διακοπές, να έχουν καλοζωία, η γιαγιά εργάζεται, δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, ποιος φεύγει το ζεύγος να πάει να εργαστεί, τι θα γίνει με τα παιδιά. Υπάρχει στην Ιταλία, ο λαός σας πρέπει να ξέρει, ο λαός του της χώρας, σχεδόν εχθρική στάση προς τα παιδιά, σε δημόσιες σε υπηρεσίες, ακόμη και στην εκκλησία. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ παράδοξο. Ευτυχώς αυτό δεν συμβαίνει ακόμη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η οικογένεια ακόμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και έχετε μερικά πολύ θετικά δεδομένα εδώ. Μία θρησκεία, μία γλώσσα, λίγα σχετικώς παιδιά εκτός γαμού, διαζύγια τα οποία δεν είναι στο επίπεδο της Ευρώπης, 12 με 14%, στην Αμερική έχουμε 54%. Και ένα Κίσιντζερ που λέει ότι για να καταφέρεις να κυβερνήσεις τον δύσκολο κυβέρνητο ελληνικό λαό, Χέρνι Κίσιντζερ, πρέπει να επιτεθείς στη γλώσσα, τη θρησκεία, την οικογένεια και την παιδεία του. Μπράβο. Και αυτά είναι τα προπήρια του ελληνισμού. Και αυτά προσπαθούμε εμείς οι Ελληνοαμερικανοί να διατηρήσουμε στην Αμερική. Πολλοί λίγοι ξέρουν στην Ελλάδα ότι στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου γίνεται πανδαιμόνιο στην Αμερική. Παράδειγμα, πέρσι γιορτάσαμε στο Σαν Φραντσίσκο περίπου 25 κοπέλες γεννημένες στην Αμερική, Δευτέρα ή Τρίτη γενναία, μιλάνε σπασμένα ελληνικά, χόρεψαν το χορό του Ζαλόγκου, τραγούδησαν το «Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή, να σου σηκωθεί η τρίχα». Να ακούσετε αυτές τις κοπέλες να τραγουδούν και πόσο περήφανες είναι να κρατούν τη σημαία την αμερικάνικη και την ελληνική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κουλτούρα τούτης της χώρας είναι πολύ ισχυρή. Παρόλες τις επιθέσεις από όλες τις διευθύνσεις, παρόλες τις διαφοροποιήσεις της μοντέρνας ζωής. Και αυτό είναι πολύ καλό σημείο για το μέλλον. Ωραία. Αν έχουμε τόσα καλά σημεία και τόσο ανθεκτική κουλτούρα, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, η κουλτούρα είναι αυτή που χάνεται σε ένα πνεύμα δυτικό τρόπο εξυγχρονισμού με ταχύτητες αστραπιές. Και έχουμε και εξελίξεις οι οποίες είναι άνευ προηγουμένου από τη μία μέρα στην άλλη. Δημογραφικά παρά τα αυτά, τίποτε από αυτά δεν βοηθά ένα ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ήρθατε εδώ, όπως είπατε, για δύο πράγματα. Ένα, για να διαπιστώσετε το πρόβλημα, τα αίτια μας. Τα είπατε, και δεύτερο, να προτείνετε λύσεις. Αριθμητικά, ποιο είναι το πρόβλημα? Είμαστε σε εποχή λογιστική. Άμα δεν μου πείτε αριθμούς, δεν μας πιστεύει κανένας. Αριθμητικά. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Ο δείκτης γεννητικότητας στην Ελλάδα είναι σήμερα 1,3, που είναι πολύ κάτω από τον απαιτούμενο 2,1. Για την ανανέωση των γενεών. Μάλιστα. Για τους γονείς να αντικαθεστώνται από τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό εγώ υποπτεύομαι παροδικά θα χειροτερεύσει. Γιατί? Η Βόρειος Ιταλία έχει σήμερα 0,6. Όλη η Ιταλία είναι 1,2. Η πρώην Ανατολική Γερμανία μετά την Ένωση έπεσε επίσης το 0,6. Επίσης, λόγω της οικονομικής καταστάσεως στην Ελλάδα. Όποιος γέρνει προς τη Δύση, διαισθάνομαι ότι σταματάει να αναπαράγεται. Σταματάει να αναπαράγεται. Και είναι αυτή η δημογραφική αλλαγή την οποία εμνημόνευσα προηγουμένως. Αλλά πίσω στην Ελλάδα, ώστε είναι χαμηλή η γεννητικότητα, το άλλο ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό είναι η σταθερή γύρανση του πληθυσμού. Το 2025 θα έχουμε στην Ελλάδα 20% του πληθυσμού πάνω από 65. Και αυτό πάλι είναι γενικό φαινόμενο.
είναι χειρότερο στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη είναι η πιο γεροντική περιοχή του κόσμου. Θα συγκλίνουμε με το Μάστριχτ, μην ανησυχείτε. Θα συγκλίνουμε. Θα φτάσουμε οπωσδήποτε με μαθηματική ακρίβεια. Αλλά είναι στόχος μας το Μάστριχτ. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, αυτή η χαμηλή γεννητικότητα, είναι η δική μου η γνώμη, πρέπει να αναστραφεί με κάθε προσπάθεια ανεξαρτήτως κόστους. Μου δίνετε την εντύπωση σε χώρες ταλέπορες, πάμφτωχες, οικονομικώς κατεστραμμένες, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, ποια είναι οι δείκτες ανάπτυξης? Έξω. Αυτή είναι εξαιρετική ερώτηση. Αυτό ακριβώς, το Μπαγκλαντές έχει πολύ υψηλό δείκτη γεννητικότητας. Είναι απολύτιστοι αυτοί και κάνουν παιδιά, λέει. Έτσι λέμε. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι η μουσουλμανική θρησκεία, είναι ο μουσουλμανικός πολιτισμός. Ο μουσουλμανισμός, όπως ξέρετε, Ισλάμ, δεν είναι μόνο θρησκεία, είναι τρόπος ζωής. Παράδειγμα, η Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή έχει σήμερα περίπου 280 εκατομμύρια, 15 έθνη και οι δύο περιοχές. Οι προβολές για το 2025 είναι 445 εκατομμύρια, με ανεπαρκή αποθέματα νερού, με πολιτική αστάθεια και με πλεόνασμα εργατικού δυναμικού. Το ίδιο συμβαίνει στη Βόρειο Αφρική. Μάλιστα. Η Βόρειο Αφρική είναι ακριβώς το ίδιο. Ο δείκτης γεννητικότητας είναι υψηλός. Γιατί? Είναι η πολιτική, η θρησκεία, η οικογενειακή δομή και ακόμη και οι κυβερνήσεις προωθούν την υψηλή γεννητικότητα. Η θέση της γυναίκας σε αυτά τα έθνη δεν είναι η θέση ίδια με τη θέση της γυναίκας στην Ευρώπη, της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης. Η γυναίκα είναι στο παραστήνιο, όχι στο προσκήνιο, δεν είναι ίση με τον άντρα. Οι γυναίκες δεν εργάζονται σε αυτή την κλίμακα που εργάζονται στην Ελλάδα. Και γενικά, η γυναίκα αποτελεί την σπονδυλιστική στήλη της οικογένειας. Αυτές μεταδίδουν την κουλτούρα στα παιδιά. Και επίσης η οικογένεια είναι πάρα πολύ σεβαστή από μικρούς, μεγάλους και ενδιαμέσους. Να από ασυλικούς και θηλυκούς. Κύριε Γιώκα, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία πώς θα είναι? Στα Βαλκάνια, οι δείκτες. Πάλι καλή ερώτηση. Το πρόβλημα με τα Βαλκάνια είναι το εξής. Αλβανία, μουσουλμάνοι στο Κόσοβο, μουσουλμάνοι στα Σκόπια, μουσουλμάνοι στη Βουλγαρία έχουν υψηλό δείκτη γεννητικότητας, συνοθήλευμα. Γενική εντύπωση, το 2025 όλοι αυτοί οι πληθυσμοί θα είναι 12 εκατομμύρια, 20% περισσότερο από τον πληθυσμό της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο αριθμητικά ισχυρότεροι, είναι επίσης νεότεροι. Αντί να έχουν 20% πάνω από 65, θα έχουν 4 με 5% πάνω από 65. Οι πληθυσμοί είναι νεότεροι και ο πληθυσμός τους έχει αυτό που λέμε εμείς στην Αμερική momentum. Έχει αυτή την ταχύτητα και εκτιμένη ταχύτητα και θα εξακολουθεί να πολλαπλασιάζεται ακόμη και αν σε 10 χρόνια αυτοί ελαττώσουν τη γεννητικότητα θεληματικά. Και αυτό έχει συμβεί, όπως ξέρετε, στην Κίνα. Στην Κίνα η κυβέρνηση, επειδή είδαν το αδίέξοδο, είπαν ένα παιδί κατά οικογένεια. Αλλά ήδη η Κίνα έχει τόσους πολλούς ενηλίκους, οι οποίοι παντρεύονται, ακόμη και αν κάνουν όλα αυτά τα εκατομμύρια ζευγάρια ένα ή δύο παιδιά, η Κίνα εξακολουθεί να αυξάνεται. Οι προβολές για το 2025 είναι, είσαστε έτοιμοι, κρατήστε την καρέκλα σας, 1,4 δισεκατομμύρια. Και τώρα λένε ότι η Κίνα θα γίνει η επόμενη υπερδύναμη. Μάλιστα. Δηλαδή ότι το 2015 η Κίνα θα έχει ετήσιο προϋπολογισμό, gross national product, 11 τρίλιον. Τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως η Αμερική. Μα να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Η Τουρκία τι πληθυσμό θα έχει το 2025 και γιατί η προοπτική γίνεται με μία τριακονταετία? Η Τουρκία σήμερα έχει 63 εκατομμύρια. Μάλιστα. Το 2025 προβλέπεται 91,7 εκατομμύρια. Αλλά στην Τουρκία τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι περιπεπλεγμένα. Κατάσταση, παλιοκατάσταση. Σήμερα έχουν 15 εκατομμύρια Κούρδους. Το 2050, για να πηδήξω μπροστά, 44,4% του πληθυσμού της Τουρκίας θα είναι Κούρδοι. Έχουνε μεθόδους οι Κούρδοι. Έχουν υψηλότερο δείκτη γεννητικότητος από τους Τούρκους
καθεαυτούς. Ναι, η γενοκτονία, δόξα τω Θεώ, είναι από τις τουρκικές μεθόδους. Από τις τουρκικές μεθόδους και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό πολύ καλός Αμερικανός σύμμαχος. Πολύ καλός Αμερικανός σύμμαχος, αλλά φαίνεται όμως. Όταν δεν θα χωράνε στην Τουρκία, θα χωράνε στο Αιγαίο. Θα χωράνε στο Αιγαίο, αλλά φαίνεται ότι ο κόμπος έχει έρθει στο χτένι. Διότι όλες αυτές οι παραβιάσεις δεν μπορούν να συμβιβαστούν σήμερα με την ελευθερία και τους νόμους και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης η Τουρκία έχει ένα άλλο πρόβλημα. Έχει τους Αλέβεις, περίπου 10 εκατομμύρια μουσουλμάνοι, Αλεβίτες, τους οποίους δεν επιτρέπει να εξασκήσουν το δικό τους τύπο του μουσουλμανισμού δημοσία και τον εξασκούν στο σπίτι. Με άλλα λόγια, όπως λέμε στην Ελλάδα, είναι στα μαχαίρια με τους Σούνις. Οι άλλοι είναι οι Σούνις. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί. Η οικονομία επίσης δεν είναι πολύ, πολύ καλή, αλλά υπάρχει ένα άλλο μεγάλο παλούκι, όπως λέτε στην Ελλάδα. Είναι η αστικοποίηση. Το 2025 προβλέπεται, τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν, 87% του τουρκικού πληθυσμού, όλοι οι χωριάτες από τα χωριά, θα καταπλέψουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και τις άλλες μεγάλες πόλεις και θα πάνε κατευθείαν one way street, μία κατεύθυνση στις αγκάλες των Ισλαμιστών. Διότι οι Ισλαμιστές, αυτό το πολιτικό κόμμα του Νεκμετίν Ερμπακάν, είναι το μόνο καλώς οργανωμένο με grassroots, με βάσεις. Και φημολογείται ότι γύρω από την Άγκυρα υπάρχουν πάρα πολλά ωραία παραπήγματα για τους αυτούς τους μετανάστες από την ενδοχώρα. Με τα μάτια μου τα έχω δει και απ' έξω έχουν παρκαρισμένες τεράστιες Chrysler. Chrysler και είναι πεντακάθαρα. Και είναι πεντακάθαρα. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία έχει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά να αφήσουμε τη γείτονα, να γυρίσουμε στο δικό μας εδώ. Μόνο στο δικό μας και να μου πείτε κάτι πολύ απλό. Πρόταση. Πρόταση. Έχω υποβάλει πρόταση σε δύο πρωθυπουργούς. Στον προηγούμενο και στον παρόντα πρωθυπουργό. Έχω λεπτομερείς προτάσεις. Εγώ έχω αλλάξει τον ορισμό πρώτων και κύριων του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα για σας τους Έλληνες που ζείτε εδώ σε τούτη τη λαμπρή χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Αυτό το πρόβλημα αφορά εμάς τα 7 εκατομμύρια της Διασποράς. Γιατί? Είναι συναισθηματικό, αλλά είναι και αίσθημα αυτοσυντήρησης. Εάν εσείς υποφέρετε εδώ, θα σταματήσει τελείως ακόμη και ως χαμηλός ρυθμός μετανάστευσης στην Αμερική. Εμείς θα αφομοιωθούμε και η ελληνοαμερικανική ομογένεια θα εξαφανιστεί μέσα στη μεγάλη αμερικανική οντότητα, στη Χωάνη. Η αμερικανική κουλτούρα καταπίνει άλλες κουλτούρες σαν να είναι πορτοκάλια. Γιατί είναι ισχυροί, έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου και μετά από 2 χρόνια δεν τους αναγνωρίζεις. Είναι περήφανοι να είναι Αμερικανοί, όπως είμαι και εγώ περήφανος. Μου λένε, μα Έλληνας είστε. Δεν είμαι Έλληνας, είμαι Αμερικανός, έχω αμερικανικό εγκέφαλο και ελληνική καρδιά. Πονάω ετούτη τη χώρα, λατρεύω το λαό τούτης της χώρας και γι' αυτό έκανα την πρόταση. Δεύτερον, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι σημαντικά κουλτουριστικό. Η κουλτούρα έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί. Για να πετύχει ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα πρέπει να είναι μεγάλο, πολύ περιληπτικό και πολύ ακριβό. Επαναλαμβάνω για όσους ακούν και επαναλαμβάνω δια τους κυβερνητικούς παράγοντας. Πολύ ακριβό. Και αυτό χρειάζεται μια γιγαντιαία εκστρατεία διαφώτισης τούτου του πανέξυπνου και καπάτσου λαού σε όλα τα ευρέα στρώματα. Η συμμετοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι sine qua non, που λέμε εμείς οι επιστήμονες. Δεν μπορεί να γίνει λύση χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προϋποθέτει αυτό που λέτε βούληση, δηλαδή να θέλει κάποιος και να διατηρηθεί η κουλτούρα και να πολλαπλασιαστεί ο λαός και τα πράγματα να πάνε καλά. Αυτό που έχει σημασία τώρα εδώ είναι εμείς σκεφτόμαστε 3 πράγματα. Πώς να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή σύγκρουσης ή πολέμου, πώς δεν θα χάσουμε τα κεκτημένα και τη βολή μας και δεν έχει καμία σημασία στην παγκόσμια αγορά και στην παγκοσμιότητα. Το ανακάτεμα, η Χωάνη και το κατάπιωμα των πορτοκαλιών φτάνει να μην ξεπεραστεί τίποτε από αυτό που είναι βολικό ή λογιστηριακός θεμητό. Ξέρετε,
Το είχε πει κάποια σοφή προσωπικότητα, όταν ευημερούν οι αριθμοί, ήθιστε να δυστυχούν οι άνθρωποι. Εμάς τώρα μας βολεύει να ευημερούν οι αριθμοί. Αχα. Μικρά σημασία αχα. Έχει. Ή αν οι άνθρωποι περνάνε καλά και αν θα είναι πολλοί. Προχωρήσετε κατευθείαν μέσα στο ναρκοπαίδιο. Κάτι έχει Το συνηθίζω. Απλώς με τη βοήθεια του Θεού έχω γλιτώσει. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Έχω γλιτώσει το κουτσούρεμα των ποδιών από την έκρηξη. Μπράβο. Ναι. Κάτι έχει συμβεί, το οποίο τώρα φέρνει το δημογραφικό τούτης της χώρας σε πολύ, πολύ ακριβή εστία. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μόνο η υπογεννητικότητα. Δεν είναι μόνο η εξασθένιση των ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα, την οποία θα έχουμε. Τώρα έχουμε το φάσμα ανεξέλεγκτης μετανάστευσης από λαθρομετανάστες και άτομα ζητούντα ασυλία από τώρα μέχρι το 2025. Τούτο είναι πραγματικό, τούτο είναι μεγάλο. Το ετώνισα στην Ευρωπαϊκή Βουλή στις 2 Απριλίου και έχει την εξής βάση. Ο συνδεδιασμένος πληθυσμός της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα είναι 685 εκατομμύρια. Mm. Τα 15 έθνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν 374 εκατομμύρια. Οι περιοχές, το περιδέριο στη νότια πτέρυγα της Ευρώπης, έχει πολύ ανεπαρκή από θέματα νερού. Έχει πολιτική αστάθεια. Έχει τρομερό πλεόνασμα εργατικού δυναμικού. Δεν φοβάστε ότι όλα αυτά που λέτε μπορεί να ακούγονται δεξιά παλιάς εποχής, να οδηγούν σε εθνοκαθάρσεις, σε αντιλήψεις μυσαλλοδοξίας, εξαιρετική να μην πούνε ξένοι. Εξαιρετική παρατήρηση. Τι κακό πράγμα έχει, αφού οι Τούρκοι είναι πολλοί και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, να συζήσουμε και να φτιάξουμε ένα ενιαίο έθνος με κέντρο πολύ ωραία. Το Αιγαίο. Πολύ ωραία. Δεύτερο ναρκοπαίδιο. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ζήτημα ξενοφοβίας, δεν είναι ζήτημα ρατσισμού, δεν είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ μιλάω για εθνική επιβίωση. Εγώ μιλάω εθνική επιβίωση όχι μόνο της Ελλάδος, επιβίωση της Ευρώπης στη σημερινή της δομή. Ναι, αλλά εσείς λέτε όμως και ένα τρίπτυχο το οποίο είναι εγκληματικό για τους καιρούς. Δεν λέγεται. Λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Φουντικό σύνθημα, κακές κουβέντες. Βέβαια. Ξέρετε τι είναι. Είναι ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα νούμερα τα οποία εγώ αναφέρω. Παράδειγμα, η Ιταλία συνέλαβε πέρσι 60.000 λαθρομετανάστες. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι πέρσι 700.000 λαθρομετανάστες μπήκαν στην Ιταλία από αυτό το τεράστιο, τις τεράστιες ακτές της Ιταλίας που είναι αδύνατον να ελεγχθούν και μπήκαν μέσα στη Σοβιετική. Φανταστείτε τις ελληνικές με 166 κατοικήσιμα νησιά και όχι 727 μίλια σύνορα στη στεριά. Καλά, αυτό θα λυθεί, γιατί από τις 3.700 βραχονισίδες που έχουμε, επισήμως διεκδικούν και θα πάρουν οι Τούρκοι 100. Αυτό θα γίνει, θέλω να το πω εμφατικά, over the dead body, λέμε εμείς, 2 εκατομμυρίων Ελληνοαμερικανών. Πάνω από τα πεθαμένα σώματα, 2 εκατομμυρίων Ελληνοαμερικανών. Τα πράγματα μην δεν είναι τόσο σίγουρο. Με συνένεση θα γίνει. Δεν θα γίνει παρακαλώ. Πόλεμο. Σας δεν θα γίνει με κακό πράγμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να παρεβιαστούν. Άμα αρχίσουμε το σκάκι να αρχίσουμε να κουνάμε τα σύνορα, θα γίνει αλαλούμ στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Θα κουνήσαμε στα Ήμια, αλλά δεν ίδρωσε κανένα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η αντίδραση ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Παράδειγμα, 100.000 Ελληνοαμερικανοί στη Βόρεια Καλιφόρνια γράψαμε διαμαρτυρία στο Λευκό Οίκο και πήραμε απάντηση. Όχι που ίδρωσε το αυτί τους. Δεν ίδρωσε το αυτί τους. Ολόκληρη η νεότητα των Ελληνοαμερικανών έστειλε περίπου 350.000 γράμματα διαμαρτυρίας. Πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα δεν συνηθίζει ο λαός να γράφει γράμματα. Oh. Στην Αμερική γράφουμε γράμματα. Και τα γράμματα απαντώνται. Και μένουν. Σας παρακαλώ. Πρέπει να λέμε. Κύριε Γιώκα, θα ήθελα να σας ακούω ίσως μέχρι αύριο το πρωί. Μάλιστα, να πάω πίσω στο πρόγραμμα. Δυστυχώς θα μου πείτε στο πρόγραμμα τι απήχηση έχετε βρει ως τα σήμερα. Ως τα σήμερα. Και από την παρούσα εμφάνισή σας στην Ευρώπη και εδώ, τι προσδοκάτε με τρεις κουβέντες, γιατί πρέπει Έγινε. Να σας αποχαιρετήσω. Έγινε, πόσο έχουμε. Μιλήστε εσείς και θα. Ένα ακόμη
ένα ακόμη θέμα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος της media κουλτούρας, έχει θα... αίσθημα χρόνου και χρήματος. Εγώ συνιστώ των σχηματισμών μεγακεφαλαίου, super fund, εκτός του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Έχετε προβλήματα με την εθνική άμυνα, έχετε προβλήματα με συντάξεις, έχετε προβλήματα με μισθούς και έχετε προβλήματα για τη σύγκληση. Μάλιστα. Τα επόμενα 5 χρόνια. Ενέργεια και ταλέντο πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό. Τα 7 εκατομμύρια της Διασποράς θα βοηθήσουν τούτη τη χώρα να λύσει το πρόβλημα. 25 χρόνια το ακούω ως πρόθεση, μέχρι συνέδριο μεγάλο ανοιχτό με όλες τις κορυφές. Ήμουν εκεί, ναι, και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήμουν εκεί. Ναι. Ήμουν εκεί. Επί της πράξης, με τον ίδιο τρόπο με το οποίο λέμε ψέματα ότι ενδιαφερόμαστε για το μέλλον μας που είναι τα παιδιά, αλλά δεν τα έχουμε σε βασιλική θέση σε αυτόν εδώ τον τόπο, τα 16άρικα και τα 15άρικα και τα τρίχρονα, με τον ίδιο τρόπο σας ανεβάζουμε στα ύψη εσάς τους ομογενείς, αλλά μόνο περιστασιακά. Ποτέ... κατά βάθος σας βλέπουμε σαν τον Αμερικάνο που θα βάλει τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Λιάννα, λέμε ψέματα. Λιάννα, ποτέ δεν έχει δοκιμαστεί. Ποτέ δεν έχει υλοποιηθεί. Ποτέ δεν έχει διασυνδεθεί επί επιστημονικών βάσεων, αυτό που λέμε. Τι λέει ο λαός, αμπλαούμπλας είναι καημένε, ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Αυτό είναι η ελληνική κουλτούρα. Μιλάμε τώρα για μια νέα γενεά Ελληνοαμερικανών. Έχουμε νέους οι οποίοι πιστεύουν η εθνική, το εθνικό αίσθημα στη μεγάλη πολυεθνική κοινωνία της Αμερικής τα τελευταία 15 χρόνια έχει έρθει σε μια καινούρια δραστηριότητα. Ξέρετε γιατί. 4 επαναστάσεις σε διεθνή τομέα. Επανάσταση του πληθυσμού, επανάσταση πληροφοριών, επανάσταση ταξιδίων, επανάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παίρνεις το τηλέφωνο, το φορητό τηλέφωνο και μιλάς με Λος Άντζελες. Μιλάς με Σαν Φραντίσκο. Η γη έχει μικρύνει. Εμείς οι Ελληνοαμερικανοί ενδιαφέρομαστε πάρα πολύ στα ζητήματα της Ελλάδος. Τελευταία ερώτηση που μου είπατε. Από τις Βρυξέλλες και από την Αθήνα έχω διαπιστώσει ότι οι αρμόδιοι δεν ενδιαφέρονται να λύσουν το δημογραφικό, διότι απλούστατα έχουν πολλά προβλήματα. Εγώ θεωρώ τις κυβερνήσεις μικρών κρατών σαν πυροσβεστικές υπηρεσίες. Έχουν τόσα πολλά προβλήματα και νομίζουν ότι το δημογραφικό είναι κάπου κάτω στο 2025. Έρχεται κάποιος Αμερικανός καθηγητής, ο οποίος εγώ είμαι σταυροφόρος, όπως βλέπετε. Εγώ επιζητώ τη λύση. Εγώ κάνω αυτό που λέμε οι Αμερικανοί, I don't take no for an answer. Κάποιος μου λέει όχι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Εγώ επιζητώ. Και εγώ που δεν είμαι Αμερικανός καθηγητής. Αλλά ξέρετε, άμα το πολύ λες εδώ βέβαια, πέρα. Βέβαια, βέβαια. Σε λένε και λαλημένο, ε. Εγώ επιζητώ συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Θέλω να δει ποιος είμαι. Θέλω να του δώσω μια προσωπική αναφορά του καθηγητού κυρίου Σιμίτη. Να του πω, να του εξηγήσω ότι μέγας αναβρασμός υπάρχει στην ομογένεια και ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα να λύσει το πρόβλημα. Εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να σας κλείσει αυτό το ραντεβού. Μπορώ να σας ευχηθώ να το πετύχετε και μπορώ να σας πω και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εικάζω δημοσιογραφικώς ότι δεν διεξαχθεί. Θα κρατήσει σημειώσεις, θα ενδιαφερθεί πολύ και θα τα ξαναπούμε το 2028 και εσείς και εγώ ζωή να έχουμε και να είμαστε καλά και εσείς και εγώ στο 20% του πληθυσμού που θα είναι άνω των 65. Ξέρετε όμως, εγώ είμαι στην Αμερική, στην καριέρα μου, αυτό που λέγεται established investigator. Εγώ είμαι ερευνητής για 35 χρόνια. Εγώ το μάτι μου κόβει. Εγώ είμαι πάρα πολύ πιστικός στους Έλληνες πολιτικούς. Και εγώ θα εξακολουθήσω να κρατώ επαφή με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Είμαι σε επαφή τώρα για περίπου ένα χρόνο. Μέχρι να το πετύχετε. Αλλά θα πετύχω αυτό που θέλω, διότι εγώ είμαι υπερκομματικός. Εγώ είμαι Ελληνοαμερικανός. Εγώ ενδιαφέρομαι κυρίως στον ελληνισμό και σε τούτη τη χώρα. Μπορεί αυτό να είναι το πρόβλημά σας και το κίνητρό σας να είναι άγιο μεν. Εγώ θα σας ευχηθώ για σας και για μας καλή τύχη, να είστε καλά και θα περάσω. Καθίστε να παρακολουθήσετε απ' έξω για την πολύ καλεσμένη τι προβλήματα με βάση αυτά που είπατε έχουμε στο ασφαλιστικό, στο εργασιακό, στο συνταξιοδοτικό, αφού οι διαφημίσεις αμέσως μετά το εισαγωγικό βίντεο ενός τεραστίου θέματος όπως και το δημογραφικό.